Θα πάμε και πάλι στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Τώρα θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο Τοφίλο να δούμε θέματα από την δισογραφία. Καλησπέρα Νίκο και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Επίσης Δημήτρη, καλησπέρα. Τώρα να ξεκινήσουμε από τα αντιπλημμυρικά έργα στο οδικό δίκτυο της Φλόρινας. Τώρα με παρέμβαση της ΠΕ και του Γιάννη Κιωσέ. Σωστά Δημήτρη, αντιπλημμυρικά έργα για βελτίωση της ικανότητας απορροής υδάτων βροχής στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, όπως προείπες, θα γίνουν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 300.000 και θα γίνει μεταξύ άλλων καθαρισμός και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερίσματος σε κάθε είδους έδαφος, καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3 μέτρων και άρση καταπτώσεων, δηλαδή έργα αντιπλημμυρικής μορφής. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στον Δήμο Αμιντέο. Φιλοξενήσαμε πριν και το Θανάση τον Τάσκα, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά έχουμε και μια ανακοίνωση για τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς ομάδες στην κοινότητα Κέλλης. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Δημήτρη, ο Δήμος Αμιντέος στα πλαίσια της προστασίας και της βοήθειας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων COVID-19 που δυστυχώς αυξήθηκαν αυτές τις μέρες στην τοπική κοινότητα Κέλλης και κατόπιν της απόφασης της κυβέρνησης για δεκαήμερο lockdown και μάλιστα αυστηρό, παρέχει την δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ευπαθείς ομάδες και άτομα ηλικιωμένα για την παροχή βοηθειών και πληροφοριών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2386-350-116, Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμιντέου. Ναι, όποιος θέλει για να εξυπηρετηθεί να επικοινωνήσει με αυτό το τηλέφωνο. Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει με τις θείες λειτουργίες της πρωτοχρονιάς στην Φλόρινα τώρα. Τι νεότερο έχουμε? Ξεκινάμε, Δημήτρη, από τη Μητρόπολη. Έτσι είναι. Ανακοινώθηκε ότι την 1η-1η του 2021, δηλαδή Παρασκευή, μιλάμε για αύριο, θα τελεστεί στην Μητρόπολη Φλόρινας μία θεία λειτουργία 7 και 4 το πρωί μέχρι 10 και 30, όπου μπορούν να παρευρίσκονται 50 άτομα επειδή είναι η Μητρόπολη. Στη συνέχεια θα ψαλεί δοξολογία για την έναρξη της νέας χρονιάς. Θα γίνει μετάδοση από το ραδιόφωνο της Μητρόπολης στη συχνότητα 98,3 στο FM. Ο ναός Δημήτρη θα είναι ανοιχτός για ατομική όμως προσευχή από 7 και 30 το πρωί μέχρι 1 και 30 το μεσημέρι. Ο προναός θα είναι ανοιχτός μέχρι 8 και 30 το απόγευμα. Ωραία. Να δώσουμε συνέχεια. Τώρα στην άλλη εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο. Δημήτρη, θα γίνουν δύο λειτουργίες εκεί για να μπορέσουν περισσότεροι να εκκλησιαστούν. Η πρώτη με έναρξη 7 το πρωί μέχρι 8 και 30 και η δεύτερη με έναρξη 9 το πρωί με λήξη 10 και 30. Επιτρεπόμενος όμως αριθμός εδώ είναι 25 άτομα μέσα στην εκκλησία. Η δεύτερη λειτουργία θα μεταδοθεί από τον ραδιοφωνικό σταθμό Λεχόβου Ρυθμός FM 104 και στο κανάλι της Εκκλησίας Αγίου Νικολάου στο YouTube και στο Facebook. Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά του COVID-19. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε τώρα με τις προσλήψεις στοιχειούχων φυσικής αγωγής από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου της Φλόρινας. Δημήτρη, το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας μας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε από την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Φλόρινας η πρόσληψη ενός πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής, όπως ανέφερες πιο πάνω, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση. Το πρόγραμμα είναι η άθληση για όλους. Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2385044555 στην κυρία Κεσίδου Αφροδίτη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι, Δημήτρη, όμως να σπεύσουν να ενημερωθούν άμεσα, μην χάσουν τις προθεσμίες λόγω των αργιών που το έχουμε μπροστά μας και να ξέρουν ότι η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στο Δήμο Φλόρινας και έχει δεκαήμερη παρακαλώ προθεσμία. Μάλιστα. Ωραία. Και με αυτό το ρεπορτάζ, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση και να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους πολίτες της ΠΕ Φλόρινας. Επίσης, Δημήτρη.